Καλημέρα, Λάνια. Σήμερα θα πάμε σε ένα συνεργείο. Επειδή ξέρω σας αρέσει το custom, όταν φτιάχνουμε κάτι διαφορετικό, θα σας πάω σε ένα συνεργείο που φτιάχνει custom μηχανές και κατά παραγγελία, βελτιώνει και τη δική σας μηχανή και Harley και φτιάχνει και πιο γρήγορα μηχανάκια, θα δείτε, γιατί έχει ασχοληθεί και με τον Dragster. Λοιπόν, πάμε το δούμε από κοντά. Καλημέρα. Ναι. Μανώλης Λεβαντής. Τι γίνεται? Θα βάλουμε και μικροφωνάκι. Για να σε ακούμε. Ναι. Είναι και ο μπαμπάς εδώ. Ναι. Όπως σας είπα, ήρθαμε εδώ για να δούμε τι φτιάχνει ο Μανώλης μαζί με τον πατέρα του. Κάστο μηχανές και πιο γρήγορα, γιατί έχει ασχοληθεί και με τον Dragster. Και το ρωτήσουμε λίγο, μας τα πει και ο ίδιος εδώ 5 πραγματάκια. Μανολάρα, πότε τέτοιο είναι το συνεργείο? Γιατί ξέρω ότι ήταν του μπαμπάς πρώτα, ας πούμε. Ναι. Και είναι και εδώ και ο μπαμπάς. Συνεργείο είναι από το 1986 εδώ σε δύο μέρος. Με αερογραφίες, βαφές. Ναι, αυτό. Βαφές αυτοκινήτων. Να πω κάτι, δηλαδή ήταν στο Βόλιο, ξέρεις, όταν έβλεπες μια καλή αερογραφία, είναι του Λεβαντή. Γιατί όλα τα παπάκια, ναι, από την εποχή μου ντέμασταν πιτσιρικάδες, ο Δράκος. Ναι, εμείς τα είχαμε κάνει όλα αυτά. Και θυμάμαι το δικό σου. Η χείρα. Ήταν ένα παπάκι βαμμένο χείρα. Ναι, αυτό δεν το είχα δει. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το είχα δει. Ναι. Το δικό σου θυμάμαι, το πράσινο, το πρώτο που είχα δει, το πράσινο τις φωτιές. Ναι. Και μετά τον Ghost Rider. Ghost Rider. Πρώτη φορά που τον είδα, ήσουν μικρός, θυμάμαι, και έχει κάνει στο συνεργείο του οικονόμου. Ναι. Και λέω, εσύ τι παπάκι έχει ο μικρός, το ποιο είναι? Μου λέει, όπως θέλεις, είναι ο γιος του Λεβαντή. Άλλο, γι' αυτό το πήρε στην πένα. Ναι. Και είναι το πράσινο με τις ίσχυες της ακτίνης. Ναι, ήταν πολύ άκτινο τότε και δεν βγαίνανε αυτές οι γάντες για, ναι, το είχατε για παπάκι. Μάλλον δεν έβγαινε για στρογγυλοφάναρο και για GLX, έβγαινε για Strike και τις είχα ταιριάξει σε στρογγυλοφάναρο, πολύ άκτινες για τότε. Δεν υπήρχαν αλουμινένιο στεφάνι. Και δουλειές, μηχανές. Και παλιές και Harley. Έχετε, ναι, φτιάξει και. Να μας έχεις καμιά εικόνα, δεν ξέρω. Από εκείνο που είχατε φτιάξει, που ήταν σαν καλάμι ο σκελετός. Σαν καλάμι. Ένα Harley που το είχατε κάνει και ο σκελετός ήταν σαν καλάμι. Ναι, το είχαμε κάνει μπαμπού. Ναι. Όλα αυτά ήταν χειροποίητο. Και ο σκελετός. Ο σκελετός, χειροποίητος. Όχι μόνο το στυλ, θέλω να πω. Όχι, ήταν να θυμίζει σιδερένιο μπαμπού. Και ήταν βαμμένο και φαινόταν σαν. Σαν μπαμπού πραγματικό. Πάρουμε φωτογραφίες, όσο μιλάμε θα σας τα δείχνω εγώ από κάτω. Είδα πέφτουν μπροστά στην εικόνα για να, ναι, δείτε τη δουλειά και πόσο όμορφα ήταν. Και είναι. Υπάρχουν ακόμα, ναι, μετά. Άρα, από... Μια πορεία που είχα. Τα μοτέρ, τι βάζεις αυτά όταν είναι χειροποίητο όλο? Μοτέρ χρησιμοποιούμε Harley Davidson. Aftermarket που ασχολούνται με Harley Davidson από SNS. Και διάφορα. Που ταιριάζει, ας πούμε. Παίρνεις έτοιμο κινητήρα και το βάζεις στο frame που έχεις φτιάξει εσύ από την αρχή. Έχετε κάνει κι άλλα τέτοιο που μπορούμε να το έχουμε δει εμείς να το έχεις διώξει εκτός Βόλου? Ναι, έχουμε κάνει αρκετά. Ναι. Τα οποία δεν κυκλοφορούν στο Βόλο. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Επειδή τώρα, ναι, εγώ. Είναι αυτό σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Ο Μανώλης εκτός αυτό είναι και σε κλαμπ Harley. Ναι, εντάξει, δεν είμαι σε κάποιο κλαμπ ιδιαίτερα. Είμαστε σε αυτό που είναι για την αντιπροσωπεία, μάλλον, στο Hog. Γιατί σε βλέπω που και κάνεις βόλτες. Πάμε ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι κάποιο κλαμπ γι' αυτό ιδιαίτερο. Όχι, δεν έχουμε κάποιο κλαμπ ιδιαίτερο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι. Υπάρχουν κλαμπ πολλά. Yeah. Εγώ δεν είμαι κάπου γραμμένος. Είμαι στο Hog που ανήκει στην αντιπροσωπεία. Δηλαδή, όσοι είναι ιδιοκτήτες και αναβάτες Harley Davidson, πάνε εκεί πέρα. Αν μας μιλήσει τώρα και λίγο για το τέτοιο, για τον Dragster που έχει ασχοληθεί. Ναι. Πρέπει να το έχετε δει όσοι ασχολείστε με τον Dragster. Θα έχετε δει κάπου Leva Power. Είναι και χαρακτηριστικό. Έτσι, και το logo. Και εγώ έχω μιλήσει μια φορά σε ένα. Όταν είχαμε φτιάξει, με είχε βοηθήσει για το ζητάκι. Ναι. Ήταν ένα ζιγκλέρ περίεργο και μου βοήθησε ο Μανώλης να το βρούμε. Ένα O-ring, ήταν ένα. Κάμια πατέντα. Σαν φακί. Ναι. Είναι για πατέντα, έρχονται εδώ. Έκανε μια πατέντα και, ναι, δουλεύει μια χαρά το μηχανάκι ακόμα. Ωραία. Ένα ζητάκι του 60. Με το Dragster πώς και ασχολήθηκες?
Τον Draxler. Πώς ξεκίνησε το μικρόβιο. Ξεκίνησε από τον Αποστολή, τον οικονό μου. 2008. Πήγαινε μαζί με τον Αποστολή, όταν έτρεχε. Πήγαιναμε όταν ήταν. Πήγαινε ο Αποστολή, είχε μασχόλη στο μικρόβιο αυτό, με τα παπάκια. Φτιάξε ένα κοντό. Φτιάξαμε όλοι κοντό. Και πηγαίναμε μαζί και μετά συνέχισα εγώ την πορεία. Να πω το κοντό το λέμε, είναι το mini pro. Ναι, το mini pro. Ναι. Έτσι. Έχουμε άλλη διάλεκτο εδώ στο πορεία. Εμείς τα λέγαμε κοντά, τώρα μετά γίνα mini pro. Ναι. Και με mini open ακόμα ήταν. Mini ναι. open ήταν. Μετά έγιναν mini pro. Ναι, και προχώρησε. Μετά εντάξει, ναι. άλλαξε η μετά, άλλαξε. Ναι, ναι. Πήγαμε σε μεγαλύτερη κατηγορία, σε μεγαλύτερη μέχρι που φτάσαμε super pro. Και αρχίζεις να ασχολείσαι μόνος, το φτιάχνεις μόνος σου και έχεις φτιάξει και άλλα. Και GCXR έχω δει. Έχω φτιάξει πολλά και από. Και κατέβαζες και από φίλους σου. Από φίλους, από πελάτες, από τη Θεσσαλονίκη, από την Κατερίνη, από παντού. Ωραία, έχουμε. Επειδή βλέπω και τα κύπλα, έχουμε κάνει και χρόνο και τέτοια, έτσι. Έχουμε κάνει, ναι. Και για βολτάδικα, μηχανάκια και σε αγωνιστικά, φουλ αγωνιστικά. Έχεις φτιάξει και τούρμπο ή ήμασταν μόνο ατμόσφαιρα, νίτρο? Όχι, και έχω φτιάξει και τούρμπο και νίτρο, όλα. Από όλα. Έχεις και το δικό σου, δεν είναι εδώ πέρα το, αυτό? Αυτό εδώ, όχι, είναι του φίλου μου του Παναγιώτη και του φτιάχνω τώρα τούρμπο. Ωραία. Μας δείξεις λίγο και τις μηχανές που έχεις εδώ, να ναι, πούμε ναι. και δύο λόγια να τις δούμε και να δούμε και το αγωνιστικό. Εννοείται, τι. Μανώλη, αυτό το έχει φτιάξει για σένα, ε? Ναι. Εδώ ο σκελετός που είναι έτσι τριφτός, μου είπες πριν ότι το έχει φτιάξει μόνος. Αυτό είναι το προσωπικό μου μηχανάκι και είναι μονόσυλλο, είναι μόνο για ψυχοθεραπεία. Είναι εδώ που είστε ο σκελετός τριφτός, ο οποίος τον έχουμε γυρίσει εμείς εδώ με τον πατέρα μου. Οξυγόνο, ζέσταμα, κρύωμα, ξανά. Τεπόζιτα φτιαχτά, εξατμίσεις χειροποίητες. Και όλος ο σκελετός, όλο το φω. Το σουσιμπάρ εδώ είναι φτιαχτό, τα πέντε είναι στριφτά. Όλο ό,τι είναι έτσι είναι δικό σου, ε? Ναι, ναι, ναι. Το frame, ο σκελετός, η βάση ήταν η βάση κάτι. Είναι Harley Davidson. Α, ήταν. Και έχουμε κάνει. Και έχτισες εσύ πάνω ό,τι γούστερες. Αυτό είναι πολύ γνωστό το πυρόν, δηλαδή σε ό,τι βλέπω εγώ στο ίντερνετ. Το είναι Springer. Το χαρλεάδικο το στυλ. Είναι το πρώτο πυρούνι που έβγαλε η Harley Davidson. Και υπάρχει μέχρι σήμερα, μπορείς να το πάρεις και το χρησιμοποιείς. Φυσικά βελτιωμένο. Ναι. Ναι. Εδώ και η λεπτομέρεια. Βάλανε μετά το amortisseur extra, παλιά ήταν μόνο τα λακκούδια μέσα. Για να αποσβήνει καλύτερα λογικά. Ναι. Πολύ όμορφο. Το έχεις πάει τώρα μου σε διαγωνισμό και πόσο βγήκε. Πέρυσι ήταν πανευρωπαϊκό, έχει γίνει στην Ηγουμενίτσα. Ήρθανε στο Super Rally από όλη την Ευρώπη. Ναι. Και έχει bike show και πήραμε τρίτη θέση. Chopper. Αυτά επειδή δεν τα ξεχωρίζω καλά. Το chopper είναι με το μεγάλο τιμόνι, σαν αυτό που είναι ναι. πάνω. Το chopper είναι ψηλό τιμόνι, ψηλό ναι. CC bar πίσω. Και μακρύ πυρούνι τα περισσότερα. Αυτό είναι old school chopper. Λέει που βλέπω που έχουν υπερβολικό πυρούνι. Και αυτό chopper είναι. Και αυτό chopper είναι. Ναι. Αυτά που έχουν χοντρό τροχό μπροστά, χαμηλό τιμόνι, παλιό πάλι old school. Α, που είναι bomber. Α, αυτό είναι bomber. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και το RAT, το λένε, ή δεν το λέω σωστά. Έχει διάφορες, ναι. έχει καφέ ρέις, έχει σκάμπλερ, έχει το πολλά. Ναι, ναι. Αυτά πόσο κυβικά είναι? Γιατί έχω ακούσει κάτι περίεργο και δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτό είναι 1450. Είναι 1400. 1450. Υπάρχουν κάποιοι που έχω δει σε κάτι εκπομπές που ή μπορεί να με το μετέφραζαν καλά. Ότι είναι 250 κυβικά, είναι μικρά δηλαδή. Έχω δει κάτι τέτοια. Υπάρχουν τέτοια μοτέρ, Harley, μικρά. Δεν υπάρχουν αυτά. Μάλλον δεν ήταν η μετάφραση σωστή. Μάλλον. Από 7,5 και κάτι... πάνω ξεκίνησε ναι, τα παλιά τα WLA. Σε κάτι history και αυτά που έβλεπα. Ναι, ναι, ναι. Και λέω δεν γίνεται τώρα. Κάτι δεν μπήκε καλά με τη μετάφραση. Ναι. Λέω δεν μπορεί τέτοιο μοτέρ. Φαινόταν και ο Γκώδης. Να είναι λέω μόνο τόσο. Έχουμε φτιάξει και 2.000 κυβικά και 2.200 εμείς εδώ πέρα. Τι είπες τώρα. Ναι. Σοβαρά.
είναι σε τέτοιο, είναι και αυτά τα μοντέλα που σου είπα και πιο δικύλυδρο. Πριν, τα SN, δικύλυδρα όλα, ναι. 2200 δικύλυδρο. Ναι, ναι, ναι. Και πώς κάει. Θα σε άλλο βίντεο, θα φέρουμε ένα που είναι τέτοιο. Τρίζιο τόπος. Με κανονικά, με τη μίζα του. Ναι, έχει αποσυμπιεστές. Αυτά τα μεγάλα έχουν αποσυμπιεστές. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν σκάει αλλιώς, όχι. Ναι, ο θόρυβος σίγουρα, αυτά τα τραντάζει. Μόλις πατήσεις αυτά στον πρώτο όροφο. Άμα πάρε ανάποδες, ε. Ναι. Πήραμε το χρώμα να δείξουμε εδώ στον ήλιο πόσο ωραία φαίνεται. Θες να του βγάλω και στον ήλιο. Κάμερα, τα βλέπεις κοίτα, ενώ με το γυμνό μάτι τα βλέπεις έτσι κοίτα. Ναι ρε, ωραίο. Όμορφο πολύ και με πολλή δουλειά. Πόσο καιρό πήρε αυτό να ολοκληρωθεί? Το κανονικά θέλει αρκετό καιρό, αλλά εμείς επειδή ήμασταν πιεσμένοι πέρυσι, τελειοποιήσαμε σε 1,5 μήνα. Μέρα νύχτα. Έπεσε δουλειά εκεί, βάλε. Μέρα νύχτα. Δεν ξέραμε πότε, αν έχει ήλιο έξω ή αν έχει. Αν ποτά. Ήταν παραγγελία πελάτη, εξάμηνο. Ένα χρόνο, 1,5. Ναι. Γιατί έχει και τι δουλειέ, δεν γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Και λογικά δεν έχει μόνο ένα πελάτη, έχει και άλλου πελάτε. Οπότε έχει πολύ χρόνο, πολλή λεπτομέρεια. Τα ανταλλακτικά για να τα παραγγείλουμε. Θέλουν. Είναι και αυτό. Τι ταιριάζει, τι δεν ταιριάζει. Γίνονται και λάθη και διάφορα τέτοια. Παίζουν και αυτά. Ναι, ναι. Μέχρι να έρθει, δεν ήρθε σωστά. Να ξαναέρθει, να παραγγείλουμε ένα άλλο. Δεν το έχουν, θα το βρούμε. Να έρθει από Αμερική, άλλα από Ευρώπη. Χάρλι και αυτά, τεράστιο αυτό. Αυτό είναι του πατέρα μου. Ναι. Είναι 1980 μοντέλο. Α, είναι και παλιό και δεν ναι, φαίνεται. Ναι, είναι πολύ παλιό αυτό. Το έχετε συντηρημένο ή ήταν από τότε? Συντηρημένο, συντηρημένο. Το έχουμε φτιάξει αρκετές φορές για να είναι σε αυτό το επίπεδο. Και ναι. Το έχουμε εδώ πέρα συλλεκτικό. Ορκιζόμαι ότι είναι μετά το 2000. Είναι 80 μοντέλο και φοράει το παλιό το μοτέρ, το Sovel. Γιατί είναι πένας. Δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα τα μοτέρ. Είναι. Είναι και αυτό που λέγαμε το άλλο στυλ της Harley που είναι. Είναι το classic. Με μεγάλους στοχούς. Κλασικό μηχανάκι αυτό. Ήταν touring της εποχής αυτό, δηλαδή πηγαίνουν ταξίδια με αυτά. Το μοτέρ, τι είναι αυτό? Είναι Sovel 1980 μοντέλο, 1340. Okay. Α, 13, αυτό τα ναι. Κυβικά. Περίπου στα ίδια κυβικά είναι. Ναι, ναι. Με μανιβέλα. Μόνο. Όχι, έχει και μίζα, αλλά με μανιβέλα συνήθως τα βάζαν οι παλιοί rider. Να είναι πιο classic. Ναι. Είναι κανονικά το τέτοιο, το παίρνει ο μπάσερ. Το παίρνουμε, ναι, πάμε για κάνα καφέ, κάνα τέτοιο, αλλά όχι πολύ. Το προσέχουμε σαν τη γιαγιά. Τη γιαγιά έτσι το λέμε. Τη γιαγιά την, έχουμε, την προσέχουμε λίγο παραπάνω τη γιαγιά. Από εκεί το άλλο το Harley. Πελάτη. Όχι, το είναι του πατέρα μου, το προσωπικό του που πηγαίνει τα ταξίδια του. Από δύο Harley ο κύριος Νίκος. Ναι. Δεν έχουμε, εμείς εδώ μαζί τα έχουμε όλα. Δεν ναι, ναι. Ναι. Μια ερώτηση, γιατί ξέρω ότι είναι ακριβά. Το κόστος περίπου. Που είναι αυτό που είναι εργοσιακό. 15-16 χιλιάρικα μεταχειρισμένο κάνει αυτό που βλέπεις τώρα. Αυτό πόσα κυβικά είναι? Αυτό είναι 1700. Είναι μεγαλύτερο, ε. Ναι.
Παίζει ρόλο αυτό στις τιμές. Παίζει, ναι, γιατί τώρα έχει βγει ο καινούριος κινητήρας. Αυτός είναι το Incam. Έχει βγει Milwaukee, είναι με τετραβάλβιδες κεφαλές απάνω. Και το όλο look, δηλαδή το δικό σου είναι custom. Αν ναι. Ήταν... Αυτό δεν έχει τιμή συγκεκριμένη. Καλά, έχει ναι, να κάνει είναι, τη ναι, βάση απάνω. Τι έφτιαξες και τι κοστολογείς ναι, εσύ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά βγαίνει τέτοιο έτσι με ψηλή ρόδα και τιμόνι τσόπερ. Όχι ακριβώς έτσι, δεν βγαίνει. Αυτό θα ήταν πιο φθηνό αν έβγαινε. Βγαίνουν με ζάντες, όχι. Συνήθως τα touring είναι πιο ακριβά. Αυτά γιατί έχουν βανίτσες, έχουν μπαμπρίζ, αλλά έχουν ράδιο απάνω. Αυτό ήθελα να καταλάβω. Ναι. Τέτοιο. Και όντας επέτυχε και μέσα στο φάλα, εκείνο μου έχει πει. Εκείνο είναι CVO, είναι καινούριο μοντέλο 2020, είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει αντιπροσωπεία. Και πόσο είναι, γιατί μέρα μου το πει και πόσο κάνει. 50.000 κάνουν. Σε ένα διαμέρισμα πάνω σε δύο ρόδες. Συν τις βελτιώσεις και συν αυτά που φτιάχνουμε, ξεφεύγει μετά αυτό. Μπροστά, Harley έχουμε. Harley Evo. Ωραίο και αυτό. Είναι 95 μοντέλο και αυτό. Είναι παλιό, αλλά και αυτό είναι στην Μπένε. Ναι. Παίζει μέσα στην καράζα. Τέτοια μηχανάκια δεν τα αφήνεις και έξω. Τα έχουν. Οι οκτήτες τα προσέχουν. Δεν είναι. Όταν έχεις ένα τέτοιο μηχανάκι το έχεις σαν το κόσμο. Μα το βολεύεις, το προσέχεις. Και κοστίζει κιόλας. Δεν είναι για να το. Ναι. Δεν το πήρες 5 χιλιάρικα. Το πήρες 50 χιλιάρικα. Αυτό τώρα μεταχειρισμένο κάνει 12, 14. Καινούργιο τα διπλάσια. Καινούργιο κάνει 25, 30. Εδώ το είδες σε ένα story που ανέβασες. Ναι. Αυτό είναι την έφερε για να παλαιώσει. Την έφερε ο Χίτλερ εδώ για σέρβις. Σέρβις ή την κάνεις να παλαιώσει. Την έφερε για να παλαιώσει, θα δούμε τώρα. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνουμε. Περιμένουμε. Λύσεις μοτέρ, θα βαφτεί και όλα αυτά. Πιο πολύ για βαψίματα και για τέτοια το έφερε να... Γιατί βλέπω εδώ έχει πέσει και πινέλο. Έχει πέσει πινέλο, λαδομπογιά κάρα. Στόκος όπως να είναι φαίνεται. Τι να κάνουν και αυτοί εκεί πέρα στα χωριά που τα έχουν τα μηχανάκια και οι παππούδες και τέτοια, ξέρεις, εκεί δεν έχουν τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να το κάνουν όπως πρέπει. Προσπαθούσε τώρα ο παππούς που το έχει να το συντηρήσει όπως να το έχει. Να το βλέπεις κουριασμένο, το πλάκουσε με το πινέλο εκεί που περίσσεψε από τα κάγκελα και το έκανε. Να φαίνεται τουλάχιστον, ναι, και νίκελ ήταν αυτά, έχουν βαφτεί με μήνιο. Ναι, για να μην σκουριάζει. Τα μπουριά από τη σόμπα, έτσι. Περίσσεψε από τη σόμπα εκεί πέρα και το πλάκουσε κι αυτό. Κάλυμα. Εντάξει, κάλυμα, σέλα μάλλον. Το έχουν κάνει, ναι. το έχουν φτιάξει, κάνει, αλλά... το έχουν περιποιηθεί. Εντάξει, θα γίνει πιο σωστό, γιατί βλέπω και τις σέλες. Έχεις κάποιον που συνεργάζεσαι, αυτό το στάμπ στο δικό σου. Ποιο? Ήταν που στη δική σου σέλα. Ναι, έχουμε και στην Αθήνα γιατί ανθρώπους και που φτιάχνουν τα, δέρματα δέρματα και αυτά, ναι, που μας τα κατασκευάζουν ανάλογα τι θέλουμε και τα σχέδια. Ωραία δουλειά. Και τσαντάκι το οποίο μπαίνει, δεν το έχω βάλει ακόμα πάνω. Όπως έχουν μπροστά του. Που γράφει έγκυλο. Green Demon για το πράσινο εκεί, που βάζει μέσα τα εργαλεία σου, τα χαρτιά σου. Αυτό ήθελα να πω. Θα στο δείξω τώρα. Μας απάντησε τώρα. Γιατί υπάρχουν σε όλα αυτά που υπήρχε το βαλιτσάκι αυτό μπροστά για, αυτό, για τα εργαλεία. Χρησιμοποιούν εργαλεία μέσα, ένα μπουζόκλειδο, κάτι. Τα παλιά τα μηχανάκια, τα old school, τα χρειάζονται. Τι να κουβαλάνε όσο αυτό το βαλιτσάκι τέτοιο μπροστά. Κουβαλάνε τα. Όπως έχουν μέσα. Ένα κατσαβίδι, ένα τέτοιο. Ναι, καινούργια έχουν μέσα. Απλά αυτά δεν έχουν και χώρο κρυφτό. Γιατί είναι όλο σκληρό. Ειδικά με είναι custom, δεν έχει κάπου να βάλει. Και έτσι χρειάζεται και αυτό. Ναι. Ωραία. Είδαμε τα παλιά. Πάμε να δούμε τώρα και τα πιο καινούργια. Φτιάχνω μάλλον. Μανουλάρα εδώ πέρα τι είναι. Αυτό είναι ένα G6R1000K6. Το οποίο έχει φάει αρκετά κοψεράψη από ό,τι καταλαβαίνει. Και πάει, φαίνεται. Καλά, εντάξει. FPN, μην το βλέπεις. Ναι. Φαίνεται τέτοιο. Η βάση είναι G6R. Ναι. Τώρα γιατί πάει. Βλέπω εκεί το σαλίγκαρο κάτω. Είναι επειδή έβρεξε πριν. Βγήκαν τα σαλιγκάρια. Ναι. Πάμε για τούρμπο, αυτό που μας είπες και πριν. Ναι. Ήταν. Νίτρο. Αλλά θα αλλάξει πάλι σωθικά τώρα γιατί πρέπει τα έμβολα να είναι. Άλλη συμπίεση και όλα αυτά. Θα αλλάχτούν όλα. Σωληνώσει να φτιάξει από την αρχή. Όλα. Σε τι υποδύναμη πιστεύεις ότι θα παίξουμε? Γύρω σε 400 άλογα. Πριν είχε 320 με νίτρο, τώρα θα πάει σε 400. Μια κατοστάρα πάνω. Ναι. Επειδή ξέρω από τούρμπο ρε παιδάκι, δεν θα είναι και μεγάλη πίεση, γιατί μόνο 100 άλογα δεν είναι μεγάλη πίεση. Ναι, θα πάμε light για αρχή και μετά βλέπουμε. Το φουσκώνει μαμά. Θα δούμε πώς αντέξουν και τα εσωτερικά. Ναι, δεν είναι σφυρίλα, δεν θα το φτιάξει σφυρίλα. Σφυρίλα το όλα, ναι. Αλλά εντάξει, άλλες δυνάμεις και. Δεν ξέρεις πόσο... Είναι καινούριο το project, πρέπει να το πάμε safe. Να το δεις και στον δρόμο. Ναι. Και εκτός αυτό και ο οδηγός να το... Γιατί αλλιώς το έτρεχε... Δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, έχει ξανακαβαλήσει τέτοια πράγματα. Στραμπουλάει και φεύγει. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε τέτοια. Απλά ναι, μέχρι να... Να το δει το μηχανάκι που συμπεριφέρεται. Να τα βρει λίγο με το μηχανάκι, θα περάσει λίγο. Γιατί όταν είναι και μεγάλη δύναμη, τρελαίνονται και αυτά και σπινιάρισμα και σούζες και τέτοια.
Γι' αυτό έχουμε βάλει άγραφο εγκεφάλου στο πάνω για να μπορούμε να τα σετάρουμε. Έχεις διαβάζει και τροχό για να κόβει και τέτοια. Όχι, δεν τα έχουμε βάλει αυτά. Αλλά παίρνει, άμα θέλει να διαβάζει. Ναι, το έχω ακούσει. Μέχρι μου έλεγε ο Μίτσο Φάλες, παίζει και από τέτοιο, όπως το λένε και για τη Σούζα. Αντιγουίλ, ναι. Ναι. Βάζει εδώ πέρα έναν αισθητήρα και διαβάζει όταν πάει να σηκώσει να το κρατάει. Να κόψει λίγο. Για μέχρι να το βρει ναι. Όμως αυτό, θα κόβει πολύ. Πάει ο αγώνας. Είναι λίγο μπέρδεμα. Αυτό θέλει δοκιμή. Πρώτα. Θέλει πολύ δοκιμή. Για να σετάρει και μετά πάλι και σετάρει με στον αγώνα. Γιατί αλλιώ ο δρόμο που έχει εσύ, αλλιώ η πίστα. Δεν μπορεί να το κάνει δοκιμή στον δρόμο το μηχανάκι αυτό. Αυτές οι μοτοσυκλέτες δεν μπορούν να πατήσουν στον δρόμο. Είναι μεγάλο το μεταξόνιο και δεν μπορεί να. Και εκτός αυτό δεν έχει και κόλλα. Δεν πιάνει στον δρόμο, δεν, το ξεχνά αυτό. Δηλαδή φεύγει από το δυναμόμετρο και πα να το σετάρει στην πίστα. Δεν μπορεί να κάνει ούτε μία δοκιμή. Σε τέτοια φάση δεν είναι όπως είναι τα True Street, τα μηχανάκια, τα βολτάδικα που κάνουν και δοκιμές έξω και ντράγκι. Σε αυτό πα πιο μπροστά και σε αφήνουν, μπαίνει. Κάνει κανένα. Όχι, πληρώνει free pass και κάνει δοκιμές. Μέσα εκεί. Και εκεί έχει. Άμα δεν παίζει κασέρι. Έτσι. Κασέρι και όλα γίνονται. Έτσι. Έτσι. Δεν έχεις κάνει τίποτα δικό σου. Έχω αυτό το Promode, το μεγάλο του Super Pro. Να, εδώ είναι ο κινητήρας. Σκονίζεται. 1640 νίτρο. Ωραία, πάρε. Να και τα μπέκ, ε. Ναι. Αυτό είναι 8 βάλβιδη κεφαλή Βαζενχάινς. Κάποια στιγμή, όταν βρεθεί ο χρόνος, θα ξανααναστηθεί. Και η VIP έχει δίπλα. Απεταμένος, έχει εμείς στο μαγαζί VIP παντού. Ωραία, ε. Καταπληκτικό. Αερογραφία. Όλο το χάλι. Αυτό που έλεγε ο Μανώλης πριν. Ότι η μετάδοση είναι από εδώ, σε αυτό. Δεν έλεγα γι' αυτό. Αυτό είναι. Άλλη στήλη είναι αυτό. Ναι. Σαν αυτό. Αυτό τώρα. Αυτό δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι. Το έχω φτιάξει στις κεφαλές μέσα πόρτινγκ. Με κεντροφόρους. Gear drive κάτω γιατί φοράνε καθένα. Και. Δεν το πιες αυτό, γιατί τι έκανες δηλαδή με την τροπή. Κυλιδροπήσουν, έγινε 2.000 κυβικά από 1.600. Ναι. Οι κεφαλές γίνανε πόρτινγκ. Και όσο είπες με την καδένα. Ναι, εδώ πέρα μέσα κανονικά για να γυρνάει ο κεντροφόρος. Ναι. Έχουν καδένα. Ναι, εσύ τι αυτό έχει γίνει gear drive τώρα. Γρανάζι με γρανάζι. Gear, ναι, στα αγγλικά ναι. Είναι το γρανάζι. Ναι. Καλύτερο αυτό, γιατί έχεις λιγότερο φόβο μη σπάσει καδένα. Έχει πλάκα billet τώρα μέσα εκεί, πλάκα που κρατάει τους κεντροφόρους. Κεντροφόρους φτιαγμένος με αποσυμπιεστές. Και έχει και oil pressure αντλία με υψηλή. Αυτό μόνο είναι επειδή δυνάμωσε το μηχανάκι, έχει φόβο να σπάσει καδένα και το έκανες με γρανάζι για να είναι τέτοιο, πιο ασφαλές. Όχι, είναι πιο απόλυτο με το γρανάζι, δεν έχει απώλειες. Και είναι και πιο γερό. Ναι. Ναι, όταν το βελτιώνεις, υπάρχουν εταιρείες που βγάζουν τέτοια έτοιμα πράγματα και τα βάζεις όπως είναι τα παπάκια. Ναι, για βελτιωτικό. Ναι, βελτιωτικό για τέτοιους κινητήρες, για Harley. Αυτό, επειδή το βλέπω, το χτίζεις τώρα. Δεν ήταν μηχανάκι, εσύ αρχίνησες, πήρατε σκελετό, έβαλες. Όχι, ήταν κανονικό μηχανάκι, soft tail heritage, με βαλίτσες κλασικό όπως ήταν εκείνο. Πες το μας και λίγο ελληνικά για να το καταλάβεις. Ναι, το soft tail είναι αυτά που έχουν πίσω την ανάρτηση από κάτω. Α. Αυτό έχει αρανάρτηση τώρα το μηχανάκι. Έλα. Θα το ξεφουσκώνεις και θα κάθεται. Δεν έχει. Δεν φαίνεται. Α, να το. Ναι, φαίνεται από κάτω εδώ. Να το. Σαν κόσμα. Όχι σαν κόσμημα είναι. Όλες οι βίδες είναι επιχρυσωμένες. Τις στείλετε για επιχρήσεις ή βγαίνουν. Τις έχουμε στείλει μάλλον όλες τις βίδες εκεί που κάνουν τα κοσμήματα. Έλα. Ναι. Α, είναι. Είναι όντως επίχρυσο. Ναι, όλοι. Δεν είναι βαφή. Όχι, δεν είναι βαφή. Είναι κανονικά επιχρυσωμένο εκεί που κάνουν τα κοσμήματα. Τι είναι αυτό, όλες οι βίδες. Αυτό το σύστημα με το δισκόφρενο, με τη δισκόπλακα απ' έξω,
Το είχα δει κάποτε. Είχε... Και μπαίνει από μέσα η δαγκάνα τώρα. Ναι, είχε ο Βούργαρης ένα φίλο. Ένα ναυτικό, είχε ένα Χάρλι που είναι σαν το χρησιμοποιούν εκείνο στα Άμστερνταμ. Για τον Μπιουέλ. Τον Μπιουέλ, ναι. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είχα δει πρώτη φορά. Buell, ναι. Είχα δει πρώτα αυτό το σύστημα. Ο Σταθάρος, τον θυμάσαι, ο ναυτικός. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Με ένα κόκκινο, με γκρι που ήταν. Ναι, ναι, ναι. Το είχε φέρει κανένα δύο φορές στο Βόλιο. Αυτά όλα τώρα εδώ είναι μπίλετ φτιαχτά από πώς βάζεις το παπάκι σου. Τα... Ναι. Και τι ήταν, πρώτα ήταν πλαστικό αυτό. Όχι, ήταν κλειστό. Ήταν με λάδι μέσα να φέρ... καδάνα. Τώρα έγινε ανοιχτή μετάδοση και είναι ξεροκάμπανο. Πολύ όμορφο όμως. Φαντάσου και δεν είναι ολοκληρωμένο τώρα, αυτό θα είναι μετά. Παίρνεις όμως μία γεύση σου ναι, τι θα ναι. έρθει. Φλάκα κάνεις. Μόνο εδώ, αυτό το κομμάτι που βλέπεις μόνο, ναι. χαζεύεις, κάθεσαι και το κοιτάς. Δηλαδή λες τέτοιο, ειλικρινά αν το είχα θα λυπόμουν να το βγάλω έξω να μη σκονιστεί ρε. Ναι. Κοίτα, δουλειά και χρήμα. Εντάξει, γιατί είναι πληρωμένο και φαίνεται. Χωρίς χρήμα δεν γίνεται. Αυτό εδώ βολιώτικο ή θα φύγει. Βολιώτικο, βολιώτικο. Ναι. Εδώ ο κύριος Νίκος τι φτιάχνει. Φτιάχνει και τα δικά του. Χάρλι και αυτό, ε. Ναι. Έχουν ήδη κεφαλές παρομοιότητες ή είναι. Ναι, αυτό φοράει cover. Αυτό φοράει τέτοιο πράγμα, δηλαδή και αυτό έχει, έχουν αλλαχτεί. Φοράει billet με τα σχέδια πάνω. Ναι. Ενώ κανονικά είναι χρώμιο από τη μάνα τους. Αυτό είναι το chopper στυλ, ε. Ναι, αυτό είναι chopper, είναι ψηλοτήμωνο. Τώρα αλλάξαμε το μπροστινό όλο. Βάλαμε aftermarket. Και ωραία ζάντα. Αλουμινίου, ε. Δεν είναι ακτίνα. Ή ακτίνα. Είναι αλουμινίου και θυμίζει ακτίνα, αλλά είναι αλουμινένια. Ναι, ναι, γι' αυτό λέω τόσο χοντρή ακτίνα τώρα δεν παίζει. Ναι. Όχι, παίζει. Τόσο παίζει, κανονική, ναι. Big Spock, έτσι λέγεται. Big Spock είναι οι ακτίνες, απλά αυτό είναι αλουμινένια. Είναι δηλαδή, θυμίζει ακτίνα, χιτό, αλλά είναι χιτό, ναι. Είναι cast αυτό. Είναι... Φοβερό. Πολύ όμορφο αυτό. Έχουμε και τον Μπούς εκεί, πελάτη. Ναι, ναι. Φίλου. Είναι το Κωστάκι του, τάκ. Τον ξέρεις τον Κωστάκι. Ναι, 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 ο ψηλός. Ναι. Για βελτίωση. Το έχουμε κάνει, είναι βελτίωση, έχει κάνει και αγώνα, έχει πάρει πρώτη θέση αυτό. Ναι, έχει πάρει τον αγώνα στις Σέρες πέρυσι, έχει κάνει 9-0. Βολτάδικο όμως. 9-0 βολτάδικο. Σπάει το δεκάρι βολτάδικο. Ναι, ναι. Και δεν φαίνεται τίποτα. Και όταν βάζει μπρο, δεν ακούγεται και τίποτα. Ναι. Του ρίξει καθρεφτά και περνάει εκταίο. Εννοεί, έτοιμο για εκταίο είναι τώρα. Γι' αυτό, είναι, γι' αυτό το φέρανε εδώ. Δύο καθρέφτες. Δύο καθρέφτες και περνάει εκταίο. Και αυτό το μηχανάκι κάνει 9. Ναι. Αυτά είναι. Μπράβο, ρε Μανώλη. Πολύ ωραίες δουλειές. Και εδώ ο χώρος που δημιουργεί. Όσοι το δείτε, θα δείξω και το Instagram του Μανώλη. Όταν δημιουργεί, θα τον δείτε εδώ. Που φτιάχνει τα μοτέρ, τα περίεργα. Έλα εδώ, άμα θες, βγάλε. Κεφαλές τέτοια εδώ που είναι έτοιμο για μοντάρισμα. Κεφαλή για το τουρμπάτο. Όχι, άλλη. Τι δουλειά έκανες αυτή. Έχει γίνει πόρτινγκ, πλάνη. Είναι έτοιμη για τρίψιμο βαλβίδες και μοντάρισμα. Σουζούκι, GSX-R. Ναι, ναι. K6. Και το μηχανάκι που έλεγα τέτοιο, το Ghost Rider. Ναι, ναι, ναι. Άρα εδώ βλέπεις και πιο παλιά μηχανάκι του Μανώλη. Που έτρεχε. Να βγάλει και εκείνη με το παπί. Το mini pro. Εδώ άλλη κεφαλή. Έτοιμη αυτή. Όχι. Λείπουν βαλβίδες. Σχεδόν. Να τις εδώ πάνω είναι οι βαλβίδες. Είσαι στο σημείο που τρίβεις τώρα. Για... Ναι. Ας πούμε, μπορεί να σου στείλει κάποιο την κεφαλή να του τη φτιάξει και τη στέλνει πίσω. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό παίζουν τέτοια τώρα εδώ. Ναι, έχει διάφορα τέτοια. Και εδώ μετά το τουρμπο του μοτέρ με τα τουρμποπίστωνα εδώ πέρα. Θα το πούμε γι' αυτό και όποιο θέλει μπορεί να σε βρει από τα social που θα βάλουμε να επικοινωνήσει μαζί σου ή να φτιάξει μια custom μηχανή. Τα πάντα όλα. Ή να φτιάξει μια γρήγορη μηχανή. Ναι. Αν έχει κάποιο GSX-R, θα το κάνει turbo, nitro, τα πάντα γίνονται εδώ. Το πρώτο μηχανάκι. Και η κορή. Ναι, ναι. Μπράβο, Μανουλάρα, ωραία πράγματα. Κάτσε, κάτσε, εδώ να δούμε. Πάτε λίγο. Αυτό πες
Το κρατήσαμε έκπληξη για το τέλος. Είναι έτοιμο να τραβήξει για να το ξεσκεπάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Να και ο σκύλιτος twist πάλι. Ωραίο χρώμα. Το χρώμα μου, αν το βλέπεις, όλο είναι το... Ωραίο χρώμα. Το ψαλί πίσω που είναι αλυσίδα. Αυτό είναι πόσα χρόνια. Θες να το βγάλω πιο εδώ να το τραβήξεις. Μπορούμε να το βγάλουμε λίγο πιο έξω για να τέτοιο. Ναι. Θησαυρός. Και το ψαλίδι, το οποίο είναι αλυσίδα. Δεν χωράμε το παιδί. Κλειστά τα καπάκια και αερογραφία πάνω και χρώμα περίπου και το... Και δύο στράμα το παπάκι. Καλά, εντάξει, είναι λίγο πιο μακρύ. Για να θυμίζει ήταν... λίγο. Είναι λίγο... Κοίτα που είναι τροχούς με το μοτέρ. Πρέπει να βάλεις 87 στρόφαλο για να έρθει το κύλετρος μπροστά για να δείχνει το ίδιο. Αλλά είναι κάτι τέτοιο. Ταχύτητα στο χέρι. Είναι κάτι διαφορετικό. Αφού για τα... Στείλε Harley με παπί. Ναι, ναι, ναι. Παπί τσόπερ. Παπί τσόπερ είναι. Σωστό. Όλοι βάλανε γρήγορα και τέτοια. Φτιάχνουμε και γρήγορα. Έχουμε φτιάξει και τα κεκάβα, είχαμε εμφανίσει και τέτοια. Αλλά... Κάτι τέτοιο δεν το έχει ξανακάνει κανένας. Το σχέδιο που έκανε στη Harley, τη δική σου. Μετά από χρόνια. Ναι, αυτό έχει γίνει πριν. Αυτό έγινε το 2012 και το άλλο το 2023. Πριν 12 χρόνια το στυλ. Ναι. Το δείξαμε το στυλ. Δώσαμε βάση στο μοτέρ. Ναι. Που μπορεί να βάλει ό,τι μοτέρ θέλει απάνω. Καλά, ναι, δεν τρέχει τίποτα. Το βγάζει, ρίχνει ένα μοτέρ ό,τι θες πάνω. Ό,τι θέλει κάνει. Και αυτά, επιχρυσωμένα και αυτά. Αυτό θα σε έλεγα. Το επιχρυσωμένο είναι βαμμένο αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι βαμμένο. Έγινε επιχρήσουση στην Αθήνα. Τα στέλναμε και μας τα κάνουν όπως κάνουν βούτα αλουμινίου. Ναι. Παιδιά, αυτό να πω ότι το συγκεκριμένο μηχανάκι το είχα δει στην έκθεση τότε και τώρα μου λέει ο Μανώλης να το βγάλουμε, να το δείξουμε. Έχω να το δω χρόνια από τότε, δεν το βγάζει καθόλου. Πού να το πάω, το πουλάς. Αυτό... Έχει έρθει ένας να το πάρει, αλλά το σκέφτομαι. Ναι. Δεν ξέρω ακόμα. Αν κάποιος κάνει τη σωστή πρόταση, ίσως. Όχι. Δεν ξέρω ένα τέτοιο. Γιατί έχω άλλες ιδέες στο μυαλό μου να... Να γίνει αυτό το μηχανάκι, ε? Όχι, έχω άλλα project να κάνω στο μυαλό μου, τώρα δεν ξέρω τώρα... Αν ασχοληθείς με αυτό. Ναι. Εσύ μπορείς να το ξανακάνεις. Τι. Δώστε. Εσύ μπορείς να το ξανακάνεις. Εγώ μπορώ να κάνω καλύτερο τώρα. Ναι. Είναι και ότι... Θα πουλήσω τα και τα κάνω. Τώρα έχει πιο πολύ εμπειρία κιόλας. Φαντάζεσαι, αυτό το έχει κάνει πριν 10 χρόνια. Τώρα είδατε και τι μηχανές φτιάχνει, οπότε... Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα να το ξανακάνει τώρα. Και καλύτερο. Τότε πειραματιζόμουν σε παπάκια. Τώρα κάνουμε τις κατασκευές και τις ιδέες μας πάνω σε μοτοσυκλέτες. Νομίζω και στο Ghost Rider είχες κάνει κάτι με αλυσίδα. Όχι, ήταν βαμμένο εκείνο. Βαφτά ήταν, δεν είχα κάνει αλυσίδες. Ναι. Γιατί ήταν ένα normal παπάκι εκείνο, απλά μόνο το σχέδιο είχε. Και βολτάδικο, δηλαδή έκανε βόλτες στο μηχανάκι. Τώρα αυτό είναι πιο custom. Είναι πιο πολύ για εκθέσεις. Ναι. Μα γι' αυτό το λόγο το κάναμε κιόλας. Για να πάει τότε στην έκθεση που είχε γίνει με τα παπάκια κάτω στην παραλία. Ναι. Και πώς θα έκανα. Όχι, πώς θα έκανα κάτι το εξωπραγματικό. Μόνο εγώ και ο Φώτης είχαμε κάνει εξωπραγματικά παπάκια. Ναι, ναι. Όλα τα άλλα ήταν normal. Τα έχουμε δείξει και το Φώτη. Ναι. Το κατέμπαπι. Κατέμπαπι, μονόμπρατσο, δουλειά ναι. Διαφορετική. Καμία σχέση. Και δηλαδή το κάτι άλλο, που το δεν πράσινο, θα το βρει. Η πλατίνα που είχε πάλι, που είναι περίεργη εκείνη λίγο. Και εκείνο πάλι δεν είναι τόσο το ναι, άλλο, καλά. Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί είναι άλλη φάση. Γι' αυτό και τα είχαμε βάλει και μαζί αυτά, ώστε να έτσι για να το τα διαφορετικό. Βλέπω. Ναι. Μου το έχουν στείλει το παπί του Φώτη, μου το έστειλε κάποιος από το κανάλι ρε παιδί. Λέει, κύριε, τι φτιάξε ο τύπος. Λέω, ο τύπος, τον βλέπω κάθε μέρα, λέω. Ναι. Είναι τα ο μαγαζιά μας είναι δίπλα. Ο τύπος όταν το φτιάξε, εσύ ποδήλατο, τώρα το ανακάλυψες, ξέρω εγώ, ναι. Έτσι γίνεται πάντα. Λέω, ο τύπος. Είναι, τα μαγαζιά μας είναι απέναντι, λέει, ναι, το βλέπω. Ναι, εντάξει τώρα, τι πλάκα κάνεις, είναι και πιο παλιά από ναι. Μένα. Με το Φωτάρα έχουμε μια ηλικία, είμαστε 40, μεγαλώσαμε. Ναι, εγώ είμαι η επόμενη γενιά, είναι που τα πρόλαβα και δεν τα πρόλαβα, κάπως έτσι. Επόμενη γενιά, αλλά βελτιωμένη. Έτσι, πάντα, πρέπει να βγαίνει βελτιωμένη. Άμα βγαίνει χειρότερη, υπάρχει πρόβλημα. Ναι, δεν έχει. Λεβαντής τσόπερα. 2012. Και χρωματάρα. Εκείνο το μοβ που είχε πάρει και ο Βούλγαρης στο μηχανάκι του στρογγυλοφάναρου με τα κομμένα τα τιμόνια. Ναι, ναι, ναι. Από σένα το είχε πάρει. Ναι, 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 ναι. Το θυμάμαι.
Μου το είχε πει. Το συζητούσε μέσα στο κοντουβάκι και λέει από το. Αυτό εκείνο ήταν. Έχω τρέξει κόντρα, θα σα δείξω. Με στόκο τρέχαμε. Ό,τι βαμμένο δεν ήταν. Το βάψει για τον Γιάννη. Όχι, το είχα βάψει μετά αφού τελειώσαμε τις φώσεις και αυτά. Το έφτιαξα. Ήταν και φε μαρμάρου, νομίζω. Φε μαρμάρου. Ναι, καλά το θυμάμαι. Και μετά δεν θυμάμαι τι έγινε και το έδωσα. Ο Γιάννης το πήγε. Στο Γιάννη το έδωσα, δεν θυμάμαι. Ο Γιάννης. Νομίζω ο Γιάννη το έδωσα. Ο Γιάννης το πήγε στο τότε. Δεν το έδινα που να είναι τώρα. Εκείνο ήταν σφαγμένο από παντού. Το πήγε στα Dragster με CDI, ένα 59, καλό που είχε φτιάξει. Ναι. Μετά το τα παράτησε και αυτό κάπου τον πούλησε και λέει: ποιο ξέρει τώρα τι έγινε. Κάπου εκεί στο πάντω στο Γιάννη και στο Κουντουβά ήταν. Με τον ναι, ναι. Και στο Βούλγαρη και στο, εκεί μαζί ήταν. Ο σκελετό. Εξαφανίστηκε. Ναι. Γιατί και ο Γιάννης είναι Μερακλής, εντάξει, τα κρατάει. Όλα ήταν σε καλή κατάσταση το παίρνει αυτό το σώμα, δεν ήταν έτσι όπως... Και το μηχανάκι το δράκος από εσάς ήταν φτιαγμένο αφού τα προσέχει. Έχουμε κάνει αρκετά και σε παπάκια τέτοια και... Αλλά συνήθως αερογραφίες όπως και το παπάκι του Γερμανού που είχε πάνω τον Αποστόλη μετά. Ναι, ναι. Αυτά όλα εμείς τα είχαμε κάνει. Το έχει ο Χρήστος ακόμα, ποιος ξέρει. Το έχει. Και αυτό φυλαγμένο στην άκρη. Δεν κυκλοφορεί και αυτό. Όχι, πού να κυκλοφορεί. Αυτά είναι πρίμα συλλεκτικά αυτό, ναι, κομμάτια. Δεν είναι για, ναι, για πολλά να είναι. Να χαλάσει, δεν κάνει. Ναι. Εκείνο έχει και συναισθηματική αξία και είναι και όμορφο. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το συνεργείο του Μανώλη το Λιβαντή. Νίκος και Μανώλης Λιβαντής μάλλον. Ναι. Πατέρας και γιος εδώ πέρα. Είδατε όλες τις δουλειές τους. Τα πανέμορφα μηχανάκια που φτιάχνουν από παπί που σας δείξαμε και πριν πολλά χρόνια. Μέχρι τώρα φτάνουν και στα Big Turbo, custom μηχανές, πανέμορφες. Ευχαριστώ τον Μανώλη για τον χρόνο που αφιέρωσε για να μας δείξει τα πάντα. Φιλαράκι, αφού τόσα χρόνια, αλίμονο. Λοιπόν, ό,τι θέλετε θα τον βρείτε στα social και ό,τι απορίες έχετε από κάτω σχόλια και όπως πάντα θα έχουμε μια επικοινωνία και θα τα αντλήσουμε όλα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε τα βίντεο μου. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.